Μετά από 12 ώρες, ο 52χρονος άνδρας παραδόθηκε στους αστυνομικούς, αφήνοντας ελεύθερους και τους δύο ομήρους που κρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος μέχρι αργά το βράδυ. Και ήταν σόι βεβαίως οι ίδιοι και ευλαβείς. Οι διαπραγματεύσεις με την ειδική ομάδα της ελληνικής αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα σκληρές, ωστόσο η υπόθεση είχε αίσιο τέλος και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα ευτυχώς. Για περισσότερες από 10 ώρες, ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί από την Κομωτινή και τη Θεσσαλονίκη προσπαθούσαν να πείσουν τον 52χρονο άνδρα να αφήσει ελεύθερους τους δύο ομήρους που κρατούσε σε εργοστάσιο που εδρεύει στην Κομωτινή. Η υπόθεση μπορεί να είχε αίσιο τέλος με την παράδοση του δράστη στις αρχές, ωστόσο οι εικόνες που εκτυλήχθηκαν ήταν πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα. Ο 52χρονος είχε απολυθεί από το συγκεκριμένο εργοστάσιο πριν 8 μήνες και το πρωί της Πέμπτης μπήκε μέσα οπλισμένος σκορπίζοντας τον δρόμο. Από τις άγριες διαθέσεις του δεν γλίτωσαν ο μεγαλομέτοχος της βιομηχανίας, ένας βούλγαρος εργάτης και ένας αστυνομικός, οι οποίοι δέχτηκαν τα σκάγια από την καραμπίνα που κρατούσε και χρησιμοποίησε εναντίον τους. Ο 52χρονος κράτησε ομήρους μέσα στο εργοστάσιο δύο άλλους εργαζόμενους. Άμεσα σήμανε συναγερμός. Διαπραγματευτές από την Κομωτινή και τη Θεσσαλονίκη έφτασαν στο χώρο. Οι ώρες κύλουσαν δραματικά με τον 52χρονο να είναι ανένδοτο στο ενδεχόμενο να παραδοθεί. Ζητούσε επίμονα τα φάρμακά του και το ποσό των 31.000 ευρώ που, όπως έλεγε, του χρωστούσε η εταιρεία. Οι διαπραγματευτές με υπομονή και συντονισμένες κινήσεις προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν, καθώς δύο άνθρωποι βρίσκονταν δίπλα του και ο φόβος για τις επόμενες κινήσεις του δράστη ήταν έκδηλος από όλες τις πλευρές. Τελικώς καταφέρνουν και τον πείθουν. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα τελικά παραδίνεται στις αρχές και κάπως έτσι μπήκε το τέλος σε μια υπόθεση ομηρίας πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, φέρνοντας στην επιφάνεια τις μεγάλες διαστάσεις που λαμβάνει το πρόβλημα της ανεργίας.